Θα πούμε τα στενά μας λόγια σήμερα. Θέλω να αφήσω να διαλέξετε εσείς το θέμα. Να κουβεντιάσω και εγώ έχω θέμα. Όχι για τις εξετάσεις. Για τις εξετάσεις θα δείτε τυπικά την άλλη Τετάρτη που σας έχουν βάλει. Δεν θα διαβάσετε τίποτα. Θα κάνετε περισυλλογή το προηγούμενο βράδυ με μια ωραία βόλτα. Συνήθως πριν από τις εξετάσεις, οι καλά ετοιμασμένοι, την εποχή που ήταν φοιτητές, δεν διαβάζουν. Εγώ δεν διάβαζα ποτέ. Έχω ετοιμαστεί, ξεκουράζομαι και κάνω όπως η πίεση που λένε. Εγώ θα σας πω κάτι μυστικό, να μην το πείτε. Σας έχω ήδη βαθμολογήσει. Θα δείτε όμως τυπικά εσείς εδώ για τους τύπους. Και εκεί θα πούμε διάλογο. Λοιπόν, σας λέω θέμα να προτείνετε για συζήτηση σήμερα. Για συζήτηση σήμερα, ό,τι θέλετε. Έτσι, βαθιά, μυθικό. Και να μου δώσετε και εμένα 10 λεπτά, να μην διασπαταλήσουμε ολόκληρο τον χρόνο. Να σας πω και εγώ κάτι που θέλω σε 10 λεπτά. Για πάρτε παράδειγμα εμένα και αύριο να με έχετε σαν πρακτικό. Τη βλέπω δεδομένη και έρχεται η στιγμή του θανάτου. Με βλέπετε με πόση κατάφαση σας μιλάω και με πόση δύναμη και με πόση θέρμη και με πόση αισιοδοξία. Γιατί συμφιλιώθηκα, το κατανόησα, το μελέτησα. Σε όλη μου τη ζωή, όλη μου η ζωή ήταν μια προσεκτική μελέτη. Και με βάση αυτό, μελέτησα και άλλες 20 επιστήμες. Δεν λέω ένα παιδί 20-25 χρόνων. Δεν λέω μια θαλερή κυρία από εσάς που είναι πλήρως λειτουργική και ζει την ομορφιά και τα μεγαλεία ή ένας εύκολος. Θα ζήσουμε τη ζωή. Η ζωή είναι προσφορά, η ζωή είναι απόλαυση, η ζωή είναι ευφροσύνη, ευλογία. Αλλά σιγά σιγά και καθώς περνούν τα χρόνια να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα, ότι σε ένα άλλο πλαίσιο είμαστε κι εμείς και θα δει μια μέρα που θα πεθάνουμε. Εκείνη η ώρα να μας βρει να έχουμε εξισωθεί με την αναγκαιότητα της σκληρής στιγμής. Τότε κάπως, αν δεν συμφιλειωθούμε, θα δούμε σε μια κατανόηση όμως. Να πεθάνουμε αξιοπρεπώς, που λέει ο Καβάδης. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα όμως είναι ένα αγώνισμα ολυμπιακό διαβίου. Είναι εκείνο που λέει ο Χριστός, μην κοιμηθείτε παρθένες, θα σας πω μωρές. Μην κοιμηθείτε. Τι θα πει αυτό, το είναι φοβερή αυτή η εντολή, η παραβολή των 10 παρθένων, οι μωρές. Μιλάμε για υπαρκτικό ύπνο. Σε παρέσει η ζωή και ξεχνάς ποια είναι η ουσία. Να είσαι πάντα άγρυπνος. Πάντα ανοιχτά. Πέστε το. Πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής, μου λέει ο Σολομός. Να τι στη στίχη του Σολομού που σας λέω, κανένας αξίζει για 10 τόμου. Πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα. Να τη ζω, να τη ρουφάω, να τη χαίρομαι. Όσο μπορώ πιο έτοιμα. Γιατί λάθη θα κάνουμε όλοι, αγαπητοί μου φίλοι. Όσο μπορώ πιο έτοιμα όμως. Πιο ηθικά, πιο ενάρετα, πιο όμορφα. Υπάρχει ομορφιά μέσα στην ηθική. Τρίγησε την ημέρα. Μην την αφήσεις να πάει χαμένη. Κάθε μέρα. Ό,τι χαρές είναι να σου δώσει, μην τις αφήσεις. Γιατί αν τις αφήσεις. Δεν είναι αναβλητή η ζωή, ούτε αναστρέψιμη. Είναι εκείνο που ο Όμηρος μας το είπε πώς, με το παράδειγμα των βοδιών του Απόλλων. Να σας πω και να σε φέρει τώρα. Λέει, οι σύντροφοι στον Άδη. Ποιοι είναι οι σύντροφοι στον Άδη, οι καταδικασμένοι δηλαδή, και στη ζωή και στο θάνατο, σαν να μην ζήσανε. Ακούστε τι λέω, σε φέρει. Αφού μας μέναν παξιμάδια, τι κακοκεφαλιά, να φάμε στην ακρογιαλιά του Θεού τα αργά γελάδια που το καθένα και ένα κάστρο για να το πολεμάς 40 χρόνια και να πας να γίνεις ήρωας κι άστρο. Πεινάσαμε στη γη στην πλάτη, σαν φάγαμε καλά πέσαμε εδώ στα χαμηλά ανήθεοι και χορτά. Τι σημαίνει εδώ φάγανε τα γελάδια του ήλιου? Τα γελάδια του ήλιου κατά μία είναι 365. Σημαίνει, μην αφήσετε, μην σπαταλήσετε άδικα και ανόητα.
κεράκια σβηστά και ριάκια καβάθια και στο τέλος μια απέραντη σειρά από κεράκια σβηστά. Λοιπόν, αυτό είναι να τη χαιρόμαστε τη ζωή. Είναι οδηγία και ευλογία και νόημα και εντολή. Η πιο σπουδαία εντολή. Ας πούμε ελληνική, ενός ελληνικού δεκαλόγου. Να τη χαίρεσαι τη ζωή, μέσα σε μέτρα όμως. Χωρίς υπερβολές, χωρίς να φτάνει στην ύλη. Αυτό είναι το νόημα. Που σημαίνει κατάβαση. Λοιπόν, κι όσο δεν έχουμε αυτή την αγρύπνια και αφήνουμε και περνάει η μέρα και περνάει και αύριο και αύριο και έχεις καιρό και έχεις καιρό, κάποτε θα πάθουμε εκείνο που έπαθε ο Θαλής. Αυτός το έπαθε συνειδητά βέβαια. Αυτό λέω και τελειώνω. Έρχομαι σε εσάς. Που λέει, του λέγε η μάνα του, παντρέψου Θαλή. Θαλής, πολύ μεγάλος. Τρομακτικό πνευματικό μέγεθος στους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Ο Θαλής ο Μιλήσιος. Του λέγε λοιπόν η μάνα, είχε αφιερωθεί εκεί στις έρευνες του, σε αυτές του, πατέψου γε μου. Τι έλεγε, έχω καιρό. Μάνα, γιατί καιρός, δεν είδε ακόμη η ώρα να παντρευτώ. Πατέψου γε μου, και πατρέψου, πατρέψου. Οπότε μια μέρα που του λέει, πατρέψου γε μου, δεν είναι καιρό το παιδί μου. Ούπο καιρός. Δεν είναι πια καιρός. Αυτό είναι το νόημα, να χαιρόμαστε τη ζωή, αλλά μέσα σε μέτρα. Δεν είναι όλα κοιλιά και στομάχι και μήτρα. Με τη χλωρίδα της του ευλογημένου θηλυκού. Οι τρεις αιτίες που κινήσαν την ιστορία, λέει ο Γκό, είναι το μυαλό, η καρδιά, λέγοντας καρδιά, εδώ είναι και τα συναισθήματα, και η κοιλιά, κυρίως η κοιλιά του θηλυκού. Με την έννοια του φαγητού, αλλά της γενετήσιας βουλημίας. Λοιπόν, όταν είμαστε άγρυπνοι και χαιρόμαστε σωστά τη μέρα μας για να ολοκληρώσω, θα δει, χαίρομαι, είμαι άγρυπνος όμως και ξέρω ποια είναι η πραγματική μου κατάσταση και περνάω και δεν πάνε χαμένες μέρες μου, σιγά σιγά κατοσπιζιάζω στο τέλος, με βρίσκει σύμμετρο. Εγώ τελείωσα, ξέρω την συνάδελφη. Γεια σας, Δόλ, λίγο στα μάτια.